Ταξίδι πίσω στο χρόνο. Στην εποχή που όλα τα σπίτια είχαν στολισμένα σε κάθε σημείο τους πατανίες, τραπεζομάντιλα και περίτεχνα υφαντά. Ξεχωριστό κεφάλαιο στην λαογραφία της Κρήτης, ο αργαλιός με τον χαρακτηριστικό του ήχο, που ήταν αισθητός σε κάθε σοκάκι και γειτονιά της κρητικής ενδοχώρας. Η ελληνική μυθολογία θέλει τον αργαλιό να δημιουργήθηκε από την θεά Αθηνά, προστάτηδα της χειροτεχνίας και των καλών τεχνών. Πιστεύοντας ότι είναι η καλύτερη υφάντρα, μεταμόρφωσε σε αράχνη την κόρη ενός βαφέα που τόλμησε να τη συναγωνιστεί. Θέλοντας να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για τον αργαλιό, επισκεφθήκαμε τον γραφικό ζαρό και περάσαμε το κατόφλι της Μαρία Ζαχαριουδάκη, η οποία ξέρει από πρώτο χέρι την ιστορία της υφαντικής τέχνης. Από ό,τι άκουγα και από τη γιαγιά και από τη μαμά, από πάντα υπήρχαν οι αργαλιοί, που πολύ παλιά, δεν μπορώ να χρονολογήσω δηλαδή από το πότε, και σχεδόν το 90% τα σπίτια μέσα, η κάθε νοικοκυρία είχε το δικό της αργαλιό, γιατί έπρεπε να φτιάξει ό,τι χρειαζόταν στο σπίτι. Δηλαδή, φτιάχνανε τα τραπεζομάντιλα, τις πετσέτες, πετσέτες που χρησιμοποιούσαν στο φαγητό, πετσέτες προσώπου, σεντόνια, κουβέρτες, χαλιά. Για τις αγροτικές δουλειές φτιάχνανε τα σακιά, τις βούρειες για τους βοσκούς, μέχρι και τα, από ό,τι άκουγα από τη γιαγιά μου, φτιάχναν και τα ρούχα και τα ανδρικά και τα γυναικεία. Το δικό σας αργαλιό σας τον έδωσε η γιαγιά σας, περνάει δηλαδή από γενιά σε γενιά. Ναι. Πόσα έχετε για την ακρίβεια? Εγώ επάνω έχω από δύο γιαγιάδες και από τη μαμά. Τρεις αργαλιούς έχω πάνω. Μου άρεσε τόσο πολύ που ήθελα να το συνεχίσω και επαγγελματικά. Αγόρασα το μεγάλο αργαλιό μετά και συνέχισα να το... Αυτός εδώ ο αργαλιός που έχουμε τώρα μπροστά μας, του πότε είναι, ποια είναι η χρονολογία που δημιουργήθηκε? Είναι φτιαγμένο το 1983 αυτό. Και οι αργαλοί που είναι από τις γιαγιάδες? Υπερβαίνουν τα 100 χρόνια, οι δύο σίγουρα, ο άλλος είναι γύρω στα 70 χρόνια φτιαγμένος. Στην ουσία έχετε συγκεντρώσει σε ένα χώρο, ένα μεγάλο κεφάλαιο της κριτικής λαογραφίας του τόπου μας. Εσείς πώς μάθατε αυτή την σχολεία? Σαν παιδάκι πάντα μ' άρεσε να παρακολουθώ που φτιάχνανε. Και από εκεί έμαθα, βλέποντας δηλαδή έμαθα και από τη γιαγιά και από τη μαμά. Και ό,τι δεν ήξερα μου το διδάξανε δηλαδή. Πόσα χρόνια τώρα ασχολείστε με αυτό? 40 χρόνια. Ο αργαλιός δεν ήταν απλά ένα οικιακό εργαλείο, καθώς αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της κριτικής λαογραφίας. Αν γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, θα δούμε ότι κάθε σπίτι είχε έναν αργαλιό, ώστε η γυναίκα να υφαίνει καθημερινά και ασταμάτητα για να στολίσει τον οικοκυριό της με εντυπωσιακά υφαντά. Όσο πιο πολλά δημιουργήματα υπήρχαν στο σπιτικό της, τόσο πιο νοικοκυρά ήταν. Όλες οι γυναίκες σχεδόν, δηλαδή δεν θα υπάρχει σπίτι που να μην έχει υφαντά μέσα. Έφτιαχναν μόνες τους την πρίκα τους δηλαδή. Ναι, ναι. Τότε δεν υπήρχε βέβαια τη δυνατότητα να τα αγοράσουν. Αλλά γενικότερα ήταν τα υλικά που είχαν διαθέσιμα και έπρεπε να τα αξιοποιήσουν. Το χρώμα που χρησιμοποιούσαν ως πιο παραδοσιακό στην Κρήτη ήταν το κόκκινο και το μαύρο, κατά κύριο λόγο. Μετά όλα τα άλλα, μπλε, πράσινο, όλα τα υπόλοιπα πορτοκαλί. Οι βαφές ήταν φυτικές. Έχει τη δυνατότητα ο καθένας να βάλει ό,τι χρώμα του αρέσει. Δεν σε περιορίζει, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες κουβέρτες υφαντές που έχουν πάρα πολλά χρώματα απάνω και έντονα. Ήταν για το πού θα χρησιμοποιηθεί κάθε κουβέρτα. Δηλαδή ήταν αυτές που ήταν για ντεκόρ πάνω στο κρεβάτι, που είχαν πολλά χρώματα. Ήταν οι κουβέρτες που ήταν για σκέπασμα, που αυτές σε περιοριζόταν συνήθως σε 2-3 χρώματα, μαύρο, κόκκινο ή και κανένα σχέδιο επάνω. Παλιότερα, από ό,τι έχω διαβάσει και σε βιβλία, υπήρχαν πολλά εργοστάσια που επεξεργαζόταν το βαμβάκι και το μαλλί βέβαια, που στη συνέχεια έχουν λίγο στέψει κατά πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εδώ πριν από 55 χρόνια, που το Μάιο, ας πούμε, που κουρεύανε τα πρόβατα,
Μετά γυρίζανε κάποιοι που επεξεργαζόταν το μαλλί από τα σπίτια και το παίρνανε πλημμένο βέβαια έτοιμο και το κλώθανε και μετά το γυρίζανε πίσω να το συνεχίσουν να το βάψουν, να το επεξεργαστούν όπως θέλανε μετά. Και πώς το έβαφαν, με ποιους τρόπους? Υπήρχαν πολλοί τρόποι, φυτικές βαφές, ναι. Καταρχήν υπάρχει ένα φυτό που λέγεται ριζάρι, είναι αυτοφύης έξω στην εξοχή και από τη ρίζα του, από εκεί βγάνει ένα κόκκινο χρώμα. Υπάρχουν τα φύλλα της καρυδιάς, τα φύλλα από το ρόδι. Πόσο σημαντικό ήταν για μια γυναίκα παλαιότερα να ξέρει να χρησιμοποιεί έναν αργαλιό προκειμένου να στολίσει το σπίτι της, γιατί έφτιαχνε μόνη της στην ουσία την πρίκα της. Ήταν πολύ σημαντικό γιατί κατά κάποιο τρόπο υπήρχε και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις γυναίκες, ποια θα φτιάχνει το ωραιότερο υφαντό σε σχέδιο και ποια θα έχει τα περισσότερα στολίδια στο σπίτι. Γι' αυτό υπήρχε το ενδιαφέρον και όλες κατά κάποιο τρόπο προσπαθούσαν να φτιάξουν το καλύτερο. Φαντάζομαι όσο πιο πολλά τα υφαντά, τόσο πιο καλή ήταν και αυτή σαν νοικοκυρά, ε! Ναι, βέβαια. Παλιότερα εδώ στην Κρήτη υπήρχε το έθιμο όταν θα παντρευόταν μια κοπέλα, είτε στην αρχή πριν πάει, ας πούμε, από το σπίτι των γονιών στο σπίτι του άντρα που θα συνέχιζε τη ζωή της, να εκθέσουν την πρίκα, όπως λέγανε, να περάσουν όλοι να δούνε τι είχε φτιάξει. Είτε και μετά που θα παντρευότανε, υπήρχε το έθιμο να σακιάζουν τα πριτσιά που λέγανε, να τα μεταφέρουν από το πατρικό της νύφης στο γαμπρού το σπίτι και μετά να τα ξεσακιάσουν, να τα ανοίξουν, να έχουν μαζευτεί, ας πούμε, οι υπόλοιποι, το σόι, όλοι οι καλεσμένοι, να δούνε τι πρίκα είχε. Είναι κρίμα να χαρθεί μια τέτοια παράδοση από την Κρήτη. Ίσως επειδή αυτή την εποχή υπάρχουν τα έτοιμα που αγοράζουν από παντού και δεν προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Έχει χαθεί η μαγεία του να δημιουργήσεις εσύ κάτι. Ναι, ακριβώς. Βέβαια είναι άλλη χαρά, το ξέρετε και εσείς από πρώτο χέρι. Είναι άλλο να δημιουργήσεις εσύ κάτι και να το στολίσεις μετά και να είναι από τα χέρια σου. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις και το σχέδιο, ακόμα και να το σχεδιάσεις αυτό που θες να κάνεις, να βάλεις τα χρώματα που θες, να έχεις μια δημιουργία δικιά σου που να την απολαύσεις μετά, να χαρείς με το αποτέλεσμα. Παράλληλα, ο αργαλιός υφαίνει και την σύγχρονη ιστορία της Κρήτης, καθώς πολλοί είναι οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο που ερχόμενοι εδώ σπέβδουν να επισκεφθούν παραδοσιακά εργαστήρια για να το θαυμάσουν από κοντά και έτσι ενισχύει με τον τρόπο του το τουριστικό προϊόν του νησιού. Στις μέρες μας, ο αργαλιός για τους μεγαλύτερους είναι μια σκονισμένη ανάμνηση, ενώ πολλοί είναι οι νέοι που ενδεχομένως να μην έχουν συναντήσει ποτέ έναν. Έτσι, στο προσκήνιο έρχεται η αναβίωση αυτού του λαογραφικού στοιχείου του τόπου μας, ώστε οι ηλικιωμένοι να δώσουν τη σκυτάλη της παράδοσης στις επόμενες γενιές και έτσι ο ήχος του αργαλιού να μην σταματήσει ποτέ.